κατάλαβα, το παιδί σας πήγαινε στο ίδιο σχολείο που είχαμε το θλιβερό περιστατικό με τον 14χρονο. Μάλιστα. Και έχετε βιώσει ένα επεισόδιο σχολικού εκφοβισμού στο δικό σας το παιδί. Ναι. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που έγινε με τον Μάκη. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις. Το δικό μου το παιδί πήγαινε στην πρώτη γυμνασίου. Το χτύπησαν στο προάβλιο το παιδί μου. Ένα μεγαλύτερο που είναι 4 χρόνια στην ίδια τάξη. Φαντάζομαι ότι πήγατε στη διεύθυνση του σχολείου να διαμαρτυρηθείτε. Εγώ παραξενεύτηκα και εξοργίστηκα με τη συμπεριφορά του γυμνασιάρχη. Το άλλο το παιδί πήρε και αποβολή μια μέρα μετά και ζήτησε συγγνώμη με πολύ δυσκολία γιατί είδε ότι πάω νομικά. Οπότε σου λέει: Δεν με παίρνει, να ζητήσω συγγνώμη και να το λήξω εδώ. Το παιδί μου ήταν μελανιασμένο στο μάτι, το έχω και φωτογραφία. Δεν με ενημέρωσε ο γυμνασιάρχης. Πήγα να τον δω και βλέπω μια αντιμετώπιση καθόλου φυσιολογική. Βέβαια, ήμουν εκνευρισμένη. Είχα χάσει την ψυχραιμία μου γιατί μιλάμε για ένα πολύ ήσυχο παιδί. Δεν πήραζε μυρμήγκι. Μου λέει: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε. Κάλεσα το 100, έκανα μήνυση στο γυμνασιάρχη, έκανα μήνυση στο παιδί. Δεν ξαναενόχλησαν το παιδί από τότε. Εγώ σας λέω το πρόβλημα το δικό μου, γιατί άκουσα το γυμνασιάρχη να λέει ότι δεν υπάρχει bullying στο σχολείο.